Την αποποινικοποίηση της μαριχουάνας εισηγήθηκε η κυβέρνηση της Ουρουγουάης, η οποία αναμένεται να πάρει την έγκριση από τη Γερουσία. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει την καλλιέργεια, τη διακίνηση και τη χρήση μαριχουάνας, προσβλέποντας την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων είχε γύρει μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Αυτό που επιδιώκουμε είναι ο έλεγχος αυτής της κακιάς συνήθειας που γίνεται εθισμός. Για να την καταπολεμήσουμε με όρους αγοράς, θα πρέπει η πολιτεία να μπορεί να προσφέρει τη μαριχουάνα σε πιο χαμηλές τιμές. Αντί να πολεμάμε το εμπόριο ναρκωτικών μέσω της αστυνομίας, θα το εξαλείψουμε από την αγορά, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προχειρότητα στους χειρισμούς ενός τόσο λεπτού θέματος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το σχέδιο είναι ιδιαίτερο. Εάν το προσεγγίσει όμως κανείς με προσοχή, αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών δεν λύνεται με τέτοιους τρόπους. Σε λίγο θα φτάσουμε να μιλάμε για την αποποινικοποίηση της κοκαΐνης, που είναι και η πιο σημαντική αγορά, τόνισε η εκπρόσωπος του Εθνικιστικού Κόμματος. Εάν το μέτρο εγκριθεί, οι χρήστες μαριχουάνας θα μπορούν να προμηθεύονται μέχρι 40 γραμμάρια κάθε μήνα από τα κρατικά φαρμακεία, με την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 18 ετών και αγεγραμμένοι στα μητρώα του κράτους.